Κεφάλαιο 17ο μαθηματικών εκ της τάξης και σήμερα θα δούμε τις δυνάμεις. Ου, τι είναι αυτές οι δυνάμεις, μη σας τρομάζουν οι δυνάμεις. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Λοιπόν, τι λέμε δύναμη. Λέμε ένα γινόμενο, δηλαδή πολλαπλασιασμό, έτσι, που πολλαπλασιάζουμε τον ίδιο αριθμό συνέχεια. Παράδειγμα, πάμε να δούμε αυτό εδώ πέρα. 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2. Τι πολλαπλασιάζουμε εδώ, το 2, συνέχεια. Το 2 με τον εαυτό του, 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2. Αυτό για να μην το γράφουμε έτσι και μας πιάνει χώρο, μπορούμε να το γράψουμε έτσι. Δηλαδή, γράφουμε το 2, τον αριθμό που πολλαπλασιάζουμε και μετράμε πόσες φορές τον πολλαπλασιάζουμε, 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Γράφουμε το 5 με μικρότερο αριθμό πάνω δεξιά από το 2. Και αυτό είναι η δύναμη. Η δύναμη αποτελείται από δύο αριθμούς. Ωραία, το 2 και το 5. Το 2 που είναι κάτω λέγεται βάση. Βάση, εκεί που πατάει. Και είναι πάντα ο αριθμός τον οποίο πολλαπλασιάζουμε. Το 5 λέγεται εκθέτης και είναι ο αριθμός που γράφουμε με μικρότερο αριθμό πάνω δεξιά και μας δείχνει πόσες φορές πολλαπλασιάζουμε τη βάση. Δηλαδή πόσες φορές πολλαπλασιάσαμε το 2. Εντάξει, 5 φορές. Αυτό μας το δείχνει ο εκθέτης. Αυτό λοιπόν είναι η δύναμη. Η βάση και ο εκθέτης. Και πώς διαβάζεις αυτό? 2 εις την πέμπτη. Πέμπτη δύναμη δηλαδή. Εντάξει. Τώρα υπάρχει και δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν ένας αριθμός, να εδώ κάτω το 5 στη δευτέρα διαβάζεται αυτό που σημαίνει 2 φορές το 5, 5 επί 5 έτσι και μας κάνει 25 το αποτέλεσμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε όταν είναι 2 στη δευτέρα, μπορούμε να το πούμε και τετράγωνο, 5 στο τετράγωνο, και όταν είναι 3 μπορούμε να το πούμε κύβο, 5 στον κύβο, που σημαίνει, τι σημαίνει 5 στον κύβο? 3 φορές το 5, 5 επί 5 επί 5. Αυτές είναι οι δυνάμεις. Δύσκολο? Δεν νομίζω. Και για μας.